Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πάνελ αυτό. Είναι το εναρτήριο, το πανηγυρικό τροποντινά. Θέμα είναι η προκλήση της integrated επικοινωνίας και οι δυνατότητες που δίνουν στους νέους για απασχόληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρβιτσιώτη για την συνεργασία αυτή. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και μας στήριξε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να ευχαριστήσω τις εταιρείες που είναι στο πάνελ, αν προσφέρουν το πάνελ. Είναι η Praxia Bank, είναι η Mastercard, ο Χρυσός, η 3E. Και βέβαια να πω και να ευχαριστώ στην αγαπημένη μου φοιτήτρια την Τέτη Κανελοπούλου που πραγματικά μας βοηθάει, παλιά φοιτήτρια στο γραφείο μου και χαίρομαι πολύ για όλα αυτά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Χρυσό. Μια ταλαιπωρημένη περίπτωση. Η δημιουργία του πλούτου, η επιχειρηματικότητα είναι η μεγαλύτερη αρετή σε μια κοινωνία. Γιατί αυτή δίδει τροφή, δίδει δυνατότητα ανάπτυξης. Και μην ξεχνάτε ότι στην αρχαιότητα το Σούνιο με τα μεταλλεύματά του έδωκε τη δόξα στην Αθήνα. Εγώ χαίρομαι που έχουμε και μια αντιπρόσωπο του Χρυσού. Και ένα πράγμα να ξέρετε, ότι αναμφισβήτητα κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Αλλά τα συγκρίνεις. Και ένα πράγμα σας λέω, ότι το να δημιουργείς πλούτο, να δίδεις εργασία σε νέους, είναι η μεγαλύτερη αρετή. Κύριε Βαρβιτσιώτη, παρακαλώ πολύ, παρουσιάστε το πανόραμα και ερωτήσεις θέλω. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λαδόπουλο για την εισαγωγή, αλλά και για αυτή την πρωτοβουλία που πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία που τόσα χρόνια βοηθάει όλους εσάς και ακόμα περισσότερους τα προηγούμενα χρόνια να καταλάβετε την αγορά εργασίας, τις προκλήσεις, τις δυσκολίες, αλλά και πώς μπορείτε να πετύχετε σε ένα πραγματικά δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το πάνελ, θα τους παρουσιάσω αργότερα, και να ξεκινήσω λέγοντας ότι το τίτλος της σημερινής ομιλίας αφορά αυτό που λέμε 360 επικοινωνία, την integrated επικοινωνία και πώς αυτό μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία απασχόλησης και ποιες προκλήσεις και δυσκολίες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα για όλους σας. Η 360 επικοινωνία και το integration είναι ένας καινούριος όρος των τελευταίων ετών που προφανώς έχει πάρα πολύ σχέση και με την άνοδο των social media, αλλά και με τον τρόπο, τις ταχύτητες που πια ο κόσμος μας έχει. Τι μπορεί όμως να σημαίνει αυτό το 360 επικοινωνία πραγματικά, ποια είναι τα γνωρίσματά του, πώς αναπτύσσεται. Αυτά θα είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσει το πάνελ και που μπορείτε κι εσείς μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει να στείλετε ερωτήσεις για να σας απαντήσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν το 360 και τον τρόπο που αυτό αντανακλά στις δουλειές του μέλλοντος. Θα λέγα ότι ξεκινώντας και βάζοντας ένα κεντρικό πλαίσιο, η 360 επικοινωνία δεν είναι απλά να αξιοποιείς παραπάνω από ένα μέσο επικοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή να αξιοποιείς τη διαφήμιση, τα social media, τις δημόσιες σχέσεις, ή απλώς να προσθέσεις κάποιες χρήσεις influencers παραπάνω. Δεν είναι αυτά αποσπασματικά πράγματα. Είναι περισσότερο να διαθέτεις μια σφαιρική οπτική για τα πράγματα. Είναι φιλοσοφία, τρόπος σκέψης, είναι μέθοδος. Και εκτός από όλα αυτά είναι ανάγκη της πολύ ρευστής και πολύ γρήγορης ταχύτητας που ζούμε στην εποχή μας. Γιατί όμως σφαιρική οπτική που είπαμε, επειδή επιβάλλει να βλέπεις τα πράγματα από πάνω, να έχεις ένα helicopter view, να έχεις στρατηγικό viewpoint, να αντιλαμβάνεσαι τον ορίζοντα των δεδομένων, να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στην κοινωνία, στην πολιτική, στην επικοινωνία, στο κοινό στόχο, στους ανταγωνιστές σου. Γιατί φιλοσοφία και τρόπο σκέψης, διότι προϋποθέτει γνώση των προσφερόμενων μέσων και τρόπων επικοινωνίας. Οφείλεις να αντιλαμβάνεσαι όλα τα πράγματα που αποτελούν την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, την τηλεοπτική διαφήμιση, την καταχώρηση, το YouTube βίντεο, το ραδιοφωνικό μήνυμα ως εργαλεία. Τίποτα άλλο. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Και να αντιλαμβάνεσαι ότι ως εργαλεία διαθέτουν συγκεκριμένους κανόνες καλής και αποτελεσματικής χρήσης, έχουν συγκεκριμένη αξία και φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία. Γιατί μέθοδος? Γιατί καθότι σου δίνει τη δυνατότητα να χτίσεις τα μηνύματά σου ή την εικόνα ενός brand εστιασμένα. Να μεταφέρεις και να προβάλλεις αξίες και μηνύματα απόλυτα στοχευμένο σε συγκεκριμένα κοινά, σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη ζωή του καταναλωτή, του ανθρώπου. Και τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη της εποχής μας. Σκεφτείτε λίγο εσείς τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείτε και κάνετε interact με τα μέσα, πώς την ίδια στιγμή που μιλάτε στο τηλέφωνο ή στέλνετε ένα μήνυμα στο smartphone, βλέπετε μια διαφήμιση τηλεόραση, την ίδια στιγμή που δημιουργείτε κάτι μπροστά και στέλνετε ένα μήνυμα σε κάποιον φίλο σας ή φίλη σας ή ποστάρετε κάτι στο Instagram. Και όλα αυτά κάπως διαπλέκονται και δημιουργούν μαζί μια ιστορία που ο καθένας τη βιώνει διαφορετικά. Εμείς στη V&O, και ξέχασα να το πω στην αρχή, εγώ είμαι ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας V&O, που είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη εταιρεία επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα. Ήμασταν αρκετά τυχεροί και νομίζω αρκετά προνοητικοί, γιατί αντιληφθήκαμε όλο αυτό το 360 νωρίς, επενδύσαμε, φτιάξαμε μια πιο integrated προσέγγιση σε όλα τα θέματα στρατηγικής που αφορούσαν τους πελάτες μας. Ιδρύσαμε εταιρείες που καλύπταν τους διαφορετικούς τομείς και θεωρούμε ότι έχουμε αναπτύξει όλα τα κατάλληλα ή τα περισσότερα από τα κατάλληλα εργαλεία για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Σήμερα εδώ, για να είμαστε και ουσιαστικά 360, καλέσαμε και έχουμε τη χαρά, πραγματικά τη χαρά, να έχουμε χωρίς υπερβολή από τους καλύτερους επαγγελματίες που υπάρχουν στην αγορά, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς, από τις υπηρεσίες, την βιομηχανία, τον τραπεζικό τομέα, και ουσιαστικά να δώσουμε ένα view συνολικό της αγοράς και των προκλήσεων. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά, πέρα ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναικείου empowerment, γιατί είναι 4 γυναίκες και εγώ, οπότε αυτό κάτι σημαίνει και για τις γυναίκες αλλά και για τον κλάδο. Ο κλάδος γενικά είναι αρκετά γυναικοκρατείται και αυτό νομίζω του δίνει δυναμική και μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα που έρχεται να δέσει και με το 360. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω, ξεκινώντας από αριστερά μου, την Ιβέτ Κοσμετάτου. Είναι Chief Marketing and Communication Officer της Praxia Bank. Θα μας μιλήσει μετά για τον τραπεζικό τομέα και νομίζω θα μας δείξει και ένα ενδιαφέρον βίντεο. Την Ιωάννα Μίγκου, που είναι η Director του Europe Consumer της Marketing στην Mastercard. Την Ερικα Ξηρουχάκι, που είναι Corporate Communication και Public Relations Manager στην Eldorado Gold, που είναι η θυγατρική της Eldorado Gold, που είπε και ο κ. Λαδόπουλος πριν. Και τελευταία, αλλά όχι last but not least, την Αγγελική Πατρούμπα, που είναι Public Affairs και Communication Director για την Ελλάδα και την Κύπρο της Coca-Cola 3E. Όπως είπαμε, θα ακολουθήσουν 4 εισηγήσεις. Μετά θα ανοίξουμε το πάνελ για ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις θα έρθουν το κοινό, κάποιες θα τις κάνω εγώ. Θα ήθελα πολύ να συμμετέχετε και να ρωτήσετε ό,τι πραγματικά σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την μεγάλη προσέλευσή σας. Και να ξεκινήσουμε την Ιβέτ. Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε τόσο νέο κόσμο. Είναι σε σημείο που, μπαίνοντας μέσα, έλεγα με τις συμπανελίστριες, υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες ακόμα. Άρα δεν βλέπετε μόνο. Αυτό που είπε είναι και η συσσωρευμένη γνώση με κάποια χρόνια και ως σαν η γυρεοτέρα του πάνελ. Νομίζω ότι γι' αυτό μου δώσατε έτσι να μιλήσω πρώτη. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου σε αυτά τα χρόνια, περισσότερο από το να σας δείξω μια παρουσίαση και να πάμε σε κάποια συγκεκριμένα ίσως project. Θα μπορούμε όμως και στο διάλειμμα, αν θέλετε, να συζητήσουμε πιο διεξοδικά κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός ότι αδύνατο είναι αυτό που δεν επιθυμήσαμε αρκετά. Και το λέω αυτό γιατί έχω κάνει όλες μου τις σπουδές στην Ελλάδα από επιλογή, ξεκινώντας από τα ΤΕΗ, συνεχίζοντας το πανεπιστήμιο και χωρίς να έχω κάνει μεταπτυχιακό. Όταν πρωτοξεκίνησα, θεωρούσαν όλοι ότι είμαι ανεπαρκής. Τα προσόντα μου ήταν ελλειπή και ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τη σταδιοδρομία που ήθελα στο μάρκετινγκ. Ήθελα να τους αποδείξω ότι είχαν άδικο. Όχι μόνο για να κερδίσω το στοίχημα αυτό με τον εαυτό μου, αλλά για να δείξω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου από την Πίνη Γερολυμάτος ΑΕΒΕ, καλλιντικά, ως σαν γραμματέας, γιατί όντως έχοντας το χαρτί των ΤΕΗ σε τουριστικές επιχειρήσεις, μου είπαν ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο. Ξεκίνησα σαν γραμματέας και θα δούμε. Η πορεία ήταν ότι σε 9 μήνες μεταπήδησα στο marketing, ως σαν assistant product manager, και από εκεί ξεκίνησε μια μεγάλη διαδρομή για πάρα πολλά χρόνια, όπως μπορείτε να καταλάβετε και από την εμφάνιση και την πρωτοκαθεδρία που μου έδωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Στα χρόνια αυτά πέρασα από την Henkel, από το κομμάτι των καταναλωτικών, σε θέσεις marketing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχα την τύχη να δουλέψω στα κεντρικά της εταιρείας και να δω πώς δουλεύει και μια πολυεθνική από το κομμάτι της στρατηγικής. Μεταπήδησα στον χώρο των υπηρεσιών, μετακινούμενη στις τηλεπικοινωνίες, όπως είπα, στον ΟΤΕ, σαν Head of Marketing Communications. Μετά πήγα στη Vodafone, όπου έμεινα για 13 χρόνια, έχοντας αρχικά το marketing των καταναλωτικών προϊόντων και στη συνέχεια την επικοινωνία, τα media, την έρευνα και όλο το κομμάτι του brand και των χορηγιών για τη Vodafone. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, μου δόθηκε η δυνατότητα να μπορέσω να ασχοληθώ με το κομμάτι με θεσμικά και κλαδικά θέματα, όντας από το 2011 στον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, στο Προεδρείο και Ταμείας. Μαρκετήρ και ταμεία συνήθως πάνε μαζί, όπως πολύ καλά θα έχετε μάθει από τα γραπτά, γιατί το budget είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας. Και επίσης στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και με άλλα θεσμικά, με την εταιρική υπευθυνότητα, όπου μέσα από το ΣΔΕ για τρίτη φορά θα διοργανώσουμε τα αριστεία εταιρικής υπευθυνότητας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Σας τα λέω γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι. Και αυτό το οποίο θέλω να σας περάσω είναι ότι η δουλειά και το πού θα φτάσουμε έχει να κάνει μόνο με εμάς. Κανένας δεν μας βάζει όρια, κανένας δεν μας λέει μέχρι πού θα φτάσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε μέχρι πού και τι θα καταφέρουμε. Σε αυτά λοιπόν τα χρόνια μπορώ να σας πω ότι είδα τη θέση να μεταξελίσσεται, γιατί κάποιες αγορές και κάποιες δουλειές, μάλλον που δεν υπήρχαν πριν από κάμποσα χρόνια, υπάρχουν σήμερα, και κάποιες που δεν υπάρχουν σήμερα θα υπάρχουν στα χρόνια που θα συνεχίσετε να δουλεύετε εσείς. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος του παραδοσιακού και του κλασικού marketeer ήταν πάρα πολύ διαδεδομένος, γι' αυτό μιλούσαμε και για product manager στο παρελθόν. Ο ρόλος όμως της επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο ουσιαστικός, έχει γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Και έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε να υπάρχει μια διαφοροποίηση από product managers σε brand managers. Άρα δεν χειριζόμαστε ένα συγκεκριμένο προϊόν, αλλά χειριζόμαστε μάρκες. Το οποίο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε να κάνουμε με την αξιοπιστία, με τη φήμη, με την εμπιστοσύνη που μια μάρκα μπορεί να εμπνεύσει στο κοινό της. Το να γίνει κανένας, και βλέπουμε μάλιστα ότι σε πάρα πολλές αγορές και κυρίως στις αγορές των services, η έννοια της επικοινωνίας είχε μπει πολύ πιο νωρίς από ό,τι μπήκε σε παραδοσιακές εταιρείες καταναλωτικών, για παράδειγμα, όπως η Henkel που δούλευα εγώ. Θα δείτε ότι ακόμα και σήμερα αυτές οι εταιρείες συνεχίζουν να έχουν περισσότερο product management παρά brand management. Έχουν περισσότερο προϊοντικές ομάδες παρά ομάδες επικοινωνίας. Κατεξοχήν και σήμερα αυτές οι εταιρείες μεγάλες των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών, που είναι στον χώρο αυτών των υπηρεσιών, είναι εκείνες που έχουν και μεγάλες ομάδες επικοινωνίας. Και αυτό γιατί οι ομάδες επικοινωνίας έχουν δυνατότητα να μπορούν να δούνε, όπως ανέφερε ο κ. Βαρβιτσιώτης, τα πράγματα από ψηλά, να μπορούν να έχουν μια ολιστική προσέγγιση. Είναι ο ρόλος τους τέτοιος, που για να μπορέσουν να αποδώσουν επικοινωνιακά αυτά τα οποία η εκάστοτε επιχείρηση επιθυμεί, χρειάζεται να μπουν μέσα στις διαφορετικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Να μπορέσουν να τις καταλάβουν, να φέρνουν κοντά τους stakeholders και έτσι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μηνύματα τα οποία πρέπει προς τον έξω αλλά και προς το μέσα κόσμο. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, δεν μιλάμε μόνο για το πώς μιλάμε στον κόσμο προς τα έξω. Είναι από τα βασικά λάθη που γίνονται σε πάρα πολλές εταιρείες και υποβαθμίζουμε πάρα πολύ το ρόλο του internal communications. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία να είναι και πρεσβευτές της ίδιας εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Και πολλές φορές τείνουμε να το ξεχνάμε και να το αναγνοούμε. Νομίζω ότι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στο κομμάτι της επικοινωνίας είναι να έχεις περάσει από διαφορετικούς ρόλους. Χωρίς να υποτιμούμε εκείνους που ξεκινάνε και γίνονται, μεγαλώνουν μέσα στο κομμάτι το επικοινωνιακό, αλλά αυτός ο οποίος έχει περάσει από διαφορετικά μετερίζια μπορεί και καλύτερα να καταλάβει την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης και να μπορέσει να βρει αυτά που κρύβονται στα ψηλά γράμματα. Γιατί η διαφοροποίηση δεν κρύβεται στα μεγάλα, τα ωραία που βλέπουν όλοι, αλλά κρύβεται στα μικρά πράγματα που μπορούν να σου δώσουν εκείνο που χρειάζεσαι για να μπορέσει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό σου. Άρα, το να έχει κανείς ευρύτερες προσλαμβάνουσες είναι σημαντικό. Διανύουμε μια εποχή που η αγορά έχει αλλάξει τελείως. Όταν λέμε για επικοινωνία, αν ρωτήσω τον καθένα από εσάς, θα δώσει ένα διαφορετικό ορισμό και μια διαφορετική εξήγηση σε αυτό. Και ό,τι και να δώσει ο καθένας δεν θα είναι λάθος, γιατί είναι τόσο μεγάλο και τόσο ευρύ, το οποίο σίγουρα θα καλύψει, αν όχι το σύνολο, μέρος του τι αυτό κάνει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότι είμαστε σαν επικοινωνία σαφώς για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το επιχειρησιακό πλάνο και τη στρατηγική της εταιρείας στην οποία εργαζόμαστε, αλλά με γνώμονα να έχουμε έναν ικανοποιημένο πελάτη. Ένα πελάτη ο οποίος θα γίνει στην πορεία ένας δικός μας πρεσβευτής. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Να ξεκινήσουμε από το ποια αυτή είναι η πραγματική του ανάγκη και σε αυτή να πάμε να ανταποκριθούμε και να την καλύψουμε. Επικοινωνία είναι το οτιδήποτε. Είναι από το γράμμα το οποίο θα φύγει με τη μορφή email στους πελάτες μας. Είναι ένα tweet στο Twitter. Είναι το πώς θα μας βρει κανείς όταν κάνει search. Είναι το πώς θα απαντήσει κάποιος άνθρωπος μας στο call center. Είναι το μήνυμα που θα του σερβίρουμε την κατάλληλη στιγμή εκεί που θα τον βρούμε στο διαδικτυακό του ταξίδι. Είναι ο τρόπος ακόμα με τον οποίο μπορεί να μιλήσει ο καθένας από εμάς όπου βρίσκεται ανάμεσα σε φίλους, σε παρέες, για την εταιρεία για την οποία δουλεύει. Άρα, όταν λέμε 360 integrated επικοινωνία, είναι όλα αυτά μαζί. Και ο ρόλος ενός ανθρώπου στο κομμάτι της επικοινωνίας είναι να μπορέσει αυτά να τα δομήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγαίνουν τα ίδια μηνύματα ανεξάρτητα από το κανάλι στο οποίο αυτά διοχετεύονται. Ένα σημαντικό κομμάτι και ένας βασικός ρόλος της επικοινωνίας είναι όχι μόνο να φτιάξουμε, θα το ξαναείπα και πριν, δεν είναι μόνο η κουλτούρα που θέλουμε να περάσουμε για την μπράντα μας στον έξω κόσμο, αλλά είναι και η κουλτούρα που πρέπει να περάσουμε στους ίδιους τους συναδέλφους μέσα στην ίδια την εταιρεία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Νομίζει κανείς ότι το να έχεις το χάρισμα της επικοινωνίας, όπως πάρα πολύ λέμε, και μας αρέσει να λέμε «Α, είμαι επικοινωνιακός». Το να μπορείς να συναλλάσσεις με τον κόσμο και να μιλάς καλά είναι ένα κομμάτι της εξίσωσης. Χρειάζεται όμως από πίσω πάρα πολλή δουλειά για να μπορέσεις να εκφράσεις σωστά αυτό το οποίο πρέπει για να βγει με το σωστό τρόπο στον κόσμο. Το να μπορέσεις λοιπόν να μπεις μπροστά, γιατί ο ρόλος μας είναι, ή αν θέλουμε να λεγόμαστε marketers, ή αν θέλουμε να λεγόμαστε επικοινωνιολόγοι, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό, είναι να λειτουργούμε και σαν πολιορκητικός κρυός. Να σπάμε πόρτες, να μην σταματάμε πουθενά και να μπορούμε να τραβάμε όλο το καράβι. Είναι το μοναδικό τμήμα, είναι ο μοναδικός ρόλος ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό σε μια επιχείρηση. Όλοι οι άλλοι βλέπουν μόνο το δικό τους κομμάτι. Άρα είναι ένας ρόλος, θα έλεγα, που ανακτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και στρατηγικό ρόλο μέσα σε εταιρείες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σιγά σιγά ακόμα και οι παραδοσιακές εταιρείες αρχίζουν και στρέφονται στο να έχουν ομάδες επικοινωνίας. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βέτ. Από την επικοινωνία και τις τράπεζες θα περάσουμε στην Ιωάννα Μίγκου, η οποία είναι director, όπως είπαμε, του Europe Consumer Marketing της Mastercard, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας πει το view της και από τις δικές της εμπειρίες στη Mastercard. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Λαδόπουλο για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα. Είχα ξεκινήσει και έγραφα διάφορα που ήθελα να πω, αλλά κοιτώντας σήμερα το κοινό και εσάς εδώ, νομίζω ότι θα αλλάξω λίγο την πρώτη παράγραφο, γιατί ήθελα να πω ότι η Mastercard είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες κτλ. Αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να πω τι είναι η Mastercard. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα πριν 12 περίπου χρόνια Και έλεγα, με ρωτάγανε οι θείες μου και οι γνωστοί μου και όλοι, πού δουλεύεις παιδί μου, έλεγα στη Mastercard. Και μου έλεγα, στην τράπεζα. Όχι, δεν είναι τράπεζα. Η Mastercard είναι το σύστημα εκείνο, ένα από τα συστήματα που είναι σε παγκόσμια κλίμακα και συνδέει και βοηθάει τις τράπεζες και όλους τους stakeholders για να πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή με μία κάρτα. Είτε αυτό είναι στο φυσικό περιβάλλον, είτε αυτό είναι στο online περιβάλλον. Εμείς θέλουμε να τοποθετούμαστε ως μία εταιρεία παγκόσμια τεχνολογίας. Και έτσι θα τοποθετηθώ και σήμερα. Και σαν εκπρόσωπος της εταιρείας σήμερα εδώ όσον αφορά στο κομμάτι του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, θα ήθελα να σας δείξω ένα πολύ συγκεκριμένο case study για να καταλάβετε πώς μέσα από ένα project εμείς τοποθετούμαστε και ακουμπάμε το 360 Integrated Communications. Σαν Mastercard φυσικά αφογκραζόμαστε τις ανάγκες του καταναλωτή και δημιουργούμε για χάρη του μοναδικές ανεκτήμητες εμπειρίες. Φαντάζομαι έχετε ακούσει ίσως και το σλόγγαν της εταιρείας που είναι το κομμάτι του priceless και το αξία ανεκτήμητη. Και στην Ελλάδα, όπως είπα, όταν ξεκίνησα πριν 12 χρόνια ήμουν μόνο εγώ και άλλος ένας άνθρωπος. Σήμερα είμαστε μια ομάδα περίπου στα 25 άτομα. Η οποία είναι μια ομάδα μικρή, αλλά πολύ ταλαντούχα, που έχουμε και έχουν skills από πολλούς τομείς, που πλέον αυτή είναι και η ανάγκη. Έχουμε πάθος για την επικοινωνία, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις ψηφιακές εξελίξεις που είναι πολύ μεγάλες και γρήγορες, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι καμπάνιες που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρέπει να είναι δημιουργικές, πρέπει να είναι αποτελεσματικές και πρέπει να έχουν και real impact στην κοινωνία και όχι απλώς ένα προωθητικό χαρακτήρα. Πρέπει να προβάλλουν τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα, τον ρόλο της Mastercard στις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές των καταναλωτών μας, αλλά να τονίζουν και την παγκόσμια δυναμική παρουσία της μάρκας. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από στρατηγικά, ολιστικά πλάνα επικοινωνίας που καλύπτουν ένα διευρυμένο πλαίσιο καναλιών και στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι online πλατφόρμες, η υλοποίηση paid media plans, digital campaigns, PR communication και media relations, ενημέρωση key stakeholders και influencers για προωθητικές ενέργειες και φυσικά και social media. Όπως είπα λοιπόν πριν, θα σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο case study. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ολιστικές καμπάνιες που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στην Ελλάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι μας άγγιξε πολύ και σε προσωπικό επίπεδο. Είπε και ο Θωμάς εδώ πριν ότι είμαστε αρκετά γυναικοκρατούμενο το πάνελ και εγώ μάλλον θα κινηθώ και στην ίδια γραμμή, θα καταλάβετε σε λιγάκι. Κατάφερε να αφήσει λοιπόν το δικό του στίγμα και πολλοί μας ρωτούσαν πότε θα το ξανακάνετε. Είναι η πρωτοβουλία με Live Legacy και η επιτυχία της ήταν τέτοια που εντάχθηκε στο παγκόσμιο στρατηγικό πυλώνα της εταιρείας. Η διαφορετικότητα, η κοινωνική ένταξη και η ενδυνάμωση αποτελούν παγκόσμιες προτεραιότητες για τη Mastercard και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ίσες ευκαιρίες, η ισότιμη πρόσβαση στον εργασιακό τομέα μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και η ενδυνάμωση γυναικών σε όλο τον κόσμο. Νιώσαμε λοιπόν την ανάγκη να συνδράμουμε με ένα δυναμικό και πρακτικό τρόπο στην προσπάθεια της αλλαγής αυτής και κάναμε λοιπόν αυτό το project μέσα από μια πολυκαναλική επικοινωνία που θα της επέτρεπε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Επιλέξαμε στρατηγικό συνεργάτη για αυτή την εταιρεία το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Women on Top. Είναι ένα δίκτυο mentoring γυναικών για όσους δεν το γνωρίζετε. Και θέλαμε να αναδείξουμε τη μοναδικότητα αυτής της πρωτοβουλίας μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας που αποτελούσαν άμεσο ή έμεσο στόχο για μας, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες μεταξύ 18 και 30 που ενδιαφέρονται για την ανέβρεση εργασίας και την ενδυνάμωση της παρουσίας τους στον εργασιακό χώρο. Τι περιελάμβανε αυτό το πλάνο? Πλατφόρμα ενημέρωσης και εγγραφής για το κοινό. Paid Media Plan για το παραδοσιακά και μη μέσα ενημέρωσης, PR Communication Plan, Key Stakeholders Program μέσα από επικοινωνία με πανεπιστήμια, φορείς και incubators, digital campaign από μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Mastercard, influencers marketing και tailor-made event με την παρουσία 25 καταξιωμένων γυναικών που πραγματοποίησαν ομιλίες και speed mentoring sessions. Θα αφήσω το βίντεο μάλλον να τα πει τα υπόλοιπα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο Δίο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου του 2018 και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο βίντεο για να το δούμε. Νομίζω πήρατε μία γεύση από το event και απλά αυτό που θέλω να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή ολοκληρώθηκε και με τη δυνατότητα διεκδίκησης 2 έμισθων θέσεων πρακτικής εργασίας στα τμήματα τεχνολογίας και μάρκετινγκ της Mastercard, οι οποίες μάλιστα έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Νομίζω μπορούμε... εγώ το λειτουργώ αυτό, ναι. Αυτά νομίζω τα είδαμε στο βίντεο. Εδώ είναι κάποια ενδεικτικά creatives όσον αφορά στην digital καμπάνια που κάναμε, το newsletter που στείλαμε στα πανεπιστήμια και στους incubators, κάποια posts και stories που έγιναν από τους ανθρώπους που ήταν εκείνη την ημέρα στο event. Και περνάμε στα αποτελέσματα, που η αλήθεια είναι μάλλον θα τα διαβάσω. Ήταν λοιπόν μια sold-out εκδήλωση με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό που προσέλκυσε περισσότερες από 200 νέες γυναίκες και λίγους άντρες. 80 συμμετοχές στα training και mentoring sessions που έγιναν, 16 ομιλήτριες, 6 mentors, 3 trainers, 120 βιογραφικά που αναρτήθηκαν και σε επίπεδο δημοσιότητας, τα αποτελέσματα τα βλέπετε νομίζω και στο βίντεο. Ήταν εντυπωσιακά από άποψη impressions, αναπαραγωγών και real-time engagement. Αυτό που νομίζω επίσης είναι σημαντικό να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι πέρα από τα αποτελέσματα που πετύχαμε, τα οποία τα βλέπουμε, η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, όπως είπα και στην αρχή, μας άγγιξε λίγο πιο προσωπικά. Μας έδωσε έμπνευση για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις γυναίκες την υποστήριξη και την έμπνευση που χρειάζονται για να πιστεύουν στις δυνάμεις τους και να μην διστάζουν όταν θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αυτοκολουθεί λίγο αυτό που είπε και η Ιβέτ στην αρχή. Εδώ εγώ εστίασα στις γυναίκες, αλλά θεωρώ ότι αυτό ισχύει για όλους. Και με την συγκεκριμένη καμπάνια ή project, νομίζω μπορεί κάποιος να δει πώς η 360 επικοινωνία που αφορά, όπως είπα πριν, από PR Communication Plan, paid media, influencers και όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα, μπορούν να έχουν ένα πολύ επιτυχημένο αποτέλεσμα. Αυτά από μένα. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, φυσικά και στο διάλειμμα, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα. Νομίζω μετά την πιο προσωπική και πιο επαγγελματική ανάδειξη της επαγγελματικής πορείας Ιβέτ, η Ιωάννα ήρθε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουμε και με ένα συγκεκριμένο project τι σημαίνει Integrated Communication, τι σημαίνει μια μεγάλη εταιρεία σαν τη Mastercard να επιλέγει ένα cause και πώς αυτό υλοποιείται με τι μεγάλη επιτυχία. Θα καλέσω τώρα την Ερικα Ξηρουχάκι, η οποία είναι επικεφαλής του, όπως είπαμε, του τμήματος επικοινωνίας της Eldorado Gold, η οποία έχει πραγματικά να διαχειριστεί ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο challenge που αφορά την παρουσία της Eldorado και της μεταλλευτικής εταιρείας στη Χαλκιδική. Και Ερικα, περιμένω από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Λαδόπουλο, τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τη V&O για την πρόσκληση και την παρουσία μου σήμερα εδώ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το σχόλιο του κυρίου Λαδόπουλου και το σχόλιο το οποίο άκουσα, το ένιωσα λίγο έτσι σαν ένα χάδι στο κεφάλι του παιδιού που έχει μπει τιμωρία και είναι εκεί στην άκρη χωρίς να έχει φταίξει σε κάτι. Και κάπως έτσι θα έλεγα ότι είναι και η πραγματικότητα γύρω από το δικό μας το story. Θα περάσω σε αυτό, να πω ωστόσο λίγα λόγια για εμένα και για την πορεία μου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Τμήματος Επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός. Θα έλεγα ότι αυτό που με έχει βοηθήσει σημαντικά σε όλη μου την πορεία είναι το γεγονός ότι πέρασα τόσο από την πλευρά του διαφημιστή όσο και από την πλευρά του διαφημιζόμενου. Το θεωρώ ένα εξαιρετικό asset για εμένα, γιατί από την πλευρά της διαφήμισης και των agencies δημοσίων σχέσεων μπόρεσα να αποκτήσω αυτό το diversity στη σκέψη, την ευρύτητα της σκέψης που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος της επικοινωνίας. Ουσιαστικά έχοντας αναλάβει ένα πορτφόλιο διαφόρων πελατών πολλών κλάδων και μαρκών. Άρα όλο αυτό με βοήθησε σημαντικά στο να αποκτήσω ανοιχτή και ευρεία σκέψη και να διαχειριστώ και πολλών ειδών διαφορετικά tasks και projects. Και μετά η μετάβασή μου από την πλευρά του διαφημιζόμενου ήρθε στον κλάδο της ενέργειας και του φυσικού αερίου, όπου υπηρέτησα για πολλά χρόνια, πάνω από 10, την εταιρεία παροχής και μετέπειτα διανομής φυσικού αερίου στην Αττική. Με πολύ πρόσφατα, το περασμένο καλοκαίρι, την μετάβασή μου στην Ελληνικός Χρυσός, στη θυγατρική εταιρεία της Eldorado Gold, αντίστοιχα στο τμήμα εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Άρα θα έλεγα ότι ουσιαστικά η θητεία μου στο κομμάτι του διαφημιζόμενου, του πελάτη, είναι περισσότερο έτσι, σε εταιρείες πιο βαριές, πιο ψυχρές, πιο απόμακρες ενδεχομένως. Το οποίο ίσως στο μυαλό μας δεν μας κολλάει και πολύ με τον όρο της εξωστρέφειας. Δεν είναι πολύ συνυφασμένα, πολύ κοντά η βιομηχανία, οι εταιρείες οι τεχνοκρατικές, με τις υπηρεσίες ίσως που δεν έχουν έτσι άμεση σχέση με τον τελικό καταναλωτή, με την έννοια της επικοινωνίας. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι τόσο επίπεδα, γιατί πραγματικά και μια εταιρεία, όπως είναι η Ελληνικός Χρυσός, έχει από πίσω της ένα μεγάλο φάσμα προκλήσεων, τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί και οφείλει να το κάνει αυτό με πολλούς τρόπους, οι οποίοι αγγίζουν όλο το φάσμα της επικοινωνίας. Πριν πω όμως αυτό, θέλω να αναφερθώ πολύ συνοπτικά στην εταιρεία και στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Η Ελληνικός Χρυσός υπάρχει στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2004 και διαχειρίζεται τα μεταλλεία Κασάνδρα στη Χαλκιδική, στο τρίτο πόδι της πανέμορφης Χαλκιδικής, όπου ουσιαστικά λειτουργεί δύο μεταλλεία, το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών στο Στρατώνι, και έχει σε εξέλιξη, υποδιαμόρφωση θα έλεγα, το έργο των Σκουριών. Η μαμά εταιρεία μας είναι η καναδική μεταλλευτική εταιρεία Eldorado Gold, με πολύ μακρά ιστορία και εμπειρία στη διαχείριση μεταλλευτικών έργων ανά τον κόσμο. Και ουσιαστικά μέσα στα χρόνια, με τις συγκυρίες οι οποίες ήρθαν και τις εξελίξεις τις κοινωνικοπολιτικές, η εταιρεία θα έλεγα στοχοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό και έφτασε να είναι έτσι στο επίκεντρο της δημοσιότητας και της επικοινωνίας, η οποία φαντάζομαι στις αντιλήψεις του καθενός ποικίλει. Η πραγματικότητα βέβαια την οποία καλούμαστε τώρα η νέα ομάδα της εταιρείας να διαχειριστεί είναι λίγο διαφορετική. Ο πλούτος ουσιαστικά του έργου και των δράσεων τις οποίες η εταιρεία μας επιτελεί στη Χαλκιδική θέλουμε να βγει προς τα έξω. Και για να βγει προς τα έξω απαιτείται επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες της βιομηχανίας έχουν σημαντικό αποτύπωμα από τη δραστηριότητά τους και μόνο. Όλες οι εταιρείες. Αποτύπωμα καταρχάς στην οικονομία, τόσο την τοπική ανάπτυξη και οικονομία, όσο και την εθνική. Αφήνουν πίσω τους κάτι με την παραγωγή τους, με την δραστηριότητά τους. Στην κοινωνία οφείλουν να καλλιεργούν σχέσεις καλής γειτονίας με τους ανθρώπους και, τους κατοίκους της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέλος αυτής. Με το περιβάλλον. Είμαστε μια εταιρεία η οποία αναπόφευκτα έχει ένα αποτύπωμα στο περιβάλλον. Στόχος της είναι βέβαια να λειτουργεί υπεύθυνα και να οφείλει με κάθε τρόπο να ελεγχιστοποιεί το αποτύπωμα αυτό στο περιβάλλον και σε αυτό τον άξονα επενδύουμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προκλήσεις και πολλές άλλες που δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή οφείλουν να απαιτούν επικοινωνία, απαιτούν μια σωστή προετοιμασία από πλευράς της εταιρείας προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει με τα κατάλληλα μηνύματα στα ενδιαφερόμενα μέρη της, στους stakeholders της. Άρα λοιπόν μια εταιρεία όπως η μεταλλευτική στην προκειμένη ή ακόμα και η εταιρεία αερίου στην οποία ήμουν πριν, παρότι μπορεί να μην έχει προϊόν ή υπηρεσία που απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή, έχει πολλές ενδιαφερόμενες πλευρές, οι οποίες είτε έχουν όφελος είτε επηρεάζουν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της εταιρείας. Άρα, οφείλει η εταιρεία να ξέρει και να έχει προετοιμαστεί στο πώς απευθύνεται σε αυτούς. Για να το κάνει αυτό, λοιπόν, οφείλει να τους έχει πρώτα αναγνωρίσει, να έχει αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη της, να έχει προτεραιοποιήσει, αν το θέλετε, τα θέματα τα οποία την αφορούν και επηρεάζουν και έχουν σχέση με τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη, να έχει αναγνωρίσει τις ανησυχίες τους και τις προσδοκίες τους και έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα στο τραπέζι, να έχει καταστρώσει το πλάνο αυτό επικοινωνίας που μέσα του θα έχει αναλυτικά τα μέρη αυτά, ποια είναι τα μηνύματά της, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποια είναι τα μηνύματά της, πώς θα μιλήσει στο κάθε κοινό, ποια οχήματα, ποια κανάλια θα χρησιμοποιήσει. Όλο αυτό είναι ένα πολυσύνθετο έργο που έχει πραγματικά πολλή δουλειά από πίσω και παρότι μπορεί να μην φαίνεται με κάποιο διαφημιστικό σποτ στην τηλεόραση ή με κάποιον πιο εμφανή τρόπο, είναι ουσιαστική επικοινωνία και βοηθάει πραγματικά την εταιρεία να κρατάει τις καλές σχέσεις και την ισορροπία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να θωρακίζει την εικόνα και τη φήμη της. Και σαφώς να βοηθάει και την ίδια τη λειτουργία και τη δραστηριότητά της. Όπως προανέφερα λοιπόν, δεδομένου ότι πράγματι η εταιρεία κουβαλάει ένα παρελθόν και θέλει να γυρίσει σελίδα σε αυτό και έχοντας κάνει όλη αυτή την άσκηση την οποία προανέφερα, αποφασίσαμε να μιλήσουμε περισσότερο στην κοινή γνώμη και να μιλήσουμε από το βήμα 1. Να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε, αν το θέλετε, το ευρύ κοινό. Να μιλήσουμε για τον κόσμο των ορυκτών και των μετάλλων. Αυτό τον κόσμο που τον θεωρούμε ίσως πολύ απόμακρο και απόξενο, κάτι μακριά από μας, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου μακριά. Είναι μέσα στον ίδιο μας τον οργανισμό, είναι γύρω μας, παντού μας. Στο κινητό μας, στο αυτοκίνητό μας, στο σπίτι μας, στον ηλεκτρισμό και στην ενέργεια που χρησιμοποιούμε. Είναι σε όλες τις επιστήμες οι οποίες βοηθούν τις κοινωνίες μας να εξελίσσονται και να πηγαίνουν μπροστά. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εκπαιδεύσουμε το κοινό πάνω στο τι σημαίνει ορυκτό και μέταλλο, το ρόλο και την αξία του στη ζωή μας. Και βέβαια, ακολουθεί η υπογραφή της ίδιας της εταιρείας, της ίδιας της Ελληνικός Χρυσός, η οποία το κάνει αυτό, αλλά το κάνει με έναν τρόπο υπεύθυνο. Οφείλει να δίνει πίσω στην κοινωνία, οφείλει να επενδύει στην προστασία και στη μέριμνα του περιβάλλοντος, οφείλει να οθεί την τοπική ανάπτυξη, την οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, μόλις χθες, και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε και από τα πρώτα κοινά στα οποία το το εκθέτουμε. Παρουσιάσαμε τη νέα μας καμπάνια, τη νέα μας εταιρική επικοινωνία, μια νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε, στον άξονα και την κατεύθυνση που προανέφερα. Την παρουσιάσαμε σε κοινό δημοσιογραφικό, σε εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σταδιακά τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεδιπλωθεί συνολικά, κυρίως στα ψηφιακά μέσα, σε ραδιόφωνο, σε μεγάλο βαθμό βέβαια πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος καναλιών στη βάση που προανέφερα. Θα ήθελα να δείξουμε πολύ σύντομα ένα βίντεο το οποίο ετοιμάσαμε γι' αυτό και θα ολοκληρώσω αμέσως μετά. Νομίζω μας λείπει ο ήχος. Δεν έχουμε ήχο, μάλλον. Δεν πειράζει. Είναι τα τεχνικά προβλήματα που συχνά συμβαίνουν ή ενδεχομένως να ήταν θέμα του βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν τις χρήσεις και εφαρμογές των μετάλλων στη ζωή μας, σε όλα τα επίπεδα, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Και βλέπουμε και μερικές εικόνες από τα μεταλλεία μας στην Ολυμπιάδα, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατεργασία των μετάλλων, τα περίφημα καρότα, που είναι τα συμπυκνώματα των μετάλλων, χαλκός, ψευδάργυρος, μόλιβδος, ασήμι και χρυσός. Τα 5 μέταλλα τα οποία φέρνουμε από τα βάθη της γης στην επιφάνεια. Πρώτη ύλη της ζωής μας, λοιπόν. Αυτό είναι και το σλόγγαν της καμπάνιας αυτής. Θα χαρώ να επισκεφθείτε το τόσο πολύτιμα.gr. Είναι μια νέα προσπάθεια η οποία γίνεται και εκτιμώ ότι πραγματικά δίνει πλούσιο υλικό και εξηγεί με έναν πολύ ωραίο τρόπο πού βρίσκουμε τα μέταλλα και πραγματικά το ρόλο τους και την αξία τους στη ζωή μας. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έρικα. Μετά λοιπόν τις τράπεζες, τις υπηρεσίες που είναι την εταιρεία τεχνολογίας που είναι η Mastercard, και την Eldorado, που είναι μια μεταλλευτική δραστηριότητα, θα πάμε σε κάτι που είναι πιο κοντά στο κάθε μέρα του καταναλωτή με την έννοια του προϊόντος, στην Αγγελική την Πατρούμπα, που είναι επικεφαλής του Public Affairs και Communication της Coca-Cola 3E, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας εμφιάλωσης, που παράγει αλλά και διανέμει προϊόντα που κάθε μέρα ο καταναλωτής έχει επαφή μαζί τους. Αγγελική. Γεια σας. Πήγαμε λοιπόν στα καταναλωτικά. Με έχει προλάβει ο Θωμάς σε ένα μέρος της εισαγωγής μου. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τη διοργάνωση και μας αρέσει πάρα πολύ που και έχουμε και πυκνό κοινό και νεανικό κοινό που ενδιαφέρεται για αυτό τον κλάδο, ενδιαφέρεται για την επικοινωνία και είναι έτοιμο για την αγορά εργασίας. Είμαι η Αγγελική Πατρούμπα, όπως είπε ο Θωμάς. Εδώ και 4 χρόνια είμαι η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola 3E. Και για να γνωριστούμε καλύτερα, θα ήθελα να πω λίγα περισσότερα πράγματα για εμάς. Είμαστε η κορυφαία εταιρεία του κλάδου μας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτή τη θέση φτάσαμε τα τελευταία 50 χρόνια, που τα γιορτάζουμε φέτος, το 2019. Η επιτυχία μας όμως αυτή στηρίζεται στην επιτυχία του κάθε μας εργαζόμενου. Πιστεύουμε πολύ στους ανθρώπους μας και πιστεύουμε ότι είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και είμαστε περήφανοι που αναγνωριζόμαστε ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα και εργοδότης επιλογής για τη νέα γενιά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, κάτι που μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα, Έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό γυναικών στην διοικητική ομάδα της εταιρείας. Όχι μόνο στην επικοινωνία, αλλά σε κάθε επίπεδο. Και παλεύουμε σταθερά να προωθούμε όχι μόνο γυναίκες, αλλά τη διαφορετικότητα στον εργασιακό μας χώρο και στο εργασιακό μας περιβάλλον, την ανοχή και την ανοιχτή αντίληψη για αυτό που έχει να προσφέρει ο κάθε ένας. Επειδή γνωριζόμαστε και επειδή μιλάμε για επικοινωνία, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον πρώτο κανόνα της επικοινωνίας. Ξέρει κανείς ποιος μπορεί να είναι? Κοντά. Know your audience. Να ξέρεις το κοινό σου. Πριν κάνεις παρουσίαση, πριν επικοινωνήσεις, πρέπει να ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ να σας μάθω λίγο καλύτερα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσοι από εσάς έχετε γεννηθεί πριν από το 1997. Ωραία, ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε γεννηθεί και πριν το 1977. Αχα. Έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του εργασιακού περιβάλλοντος σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, μοναδική χρονική περίοδο στην ιστορία, έχουμε 5 διαφορετικές γενιές να συμβιώνουν σε κάθε χώρο εργασίας. Όπως είδατε κι εσείς, κοιτώντας γύρω σας, έχουμε πάρα πολλούς εκπροσώπους από τη γενιά των Linksters, όπως λέμε, της γενιάς Z, με τα δικά της χαρακτηριστικά και ακόμη περισσότερους εκπροσώπους από τη γενιά των Millennials και εμείς, πιστεύω, εκπροσωπούμε τη γενιά X, Generation X, πάλι με τα δικά της χαρακτηριστικά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, κάθε μία από αυτές τις γενιές επιβάλλει διαφορετικές πρακτικές, πολιτικές και κατευθύνσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Πολύ σύντομα, εσείς θα είσαστε η πλειοψηφία. Είστε ήδη η πλειοψηφία, αλλά με τον τρόπο σας, με τις τάσεις σας, με τα ενδιαφέροντα και με τις συνήθειές σας, θα καθορίσετε λίγο πολύ πώς θα είναι διαμορφωμένο το εργασιακό μας περιβάλλον. Σε τι θα δίνει προτεραιότητα. Εμείς είμαστε ήδη η μειοψηφία και γι' αυτό το λόγο, χάρη σε αυτή την αλλαγή, έχουμε δει ότι ο τρόπος που δουλεύουμε και ο τρόπος που επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε έχει γίνει διαφορετικός. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, περισσότεροι, όλο και συχνότερα, βλέπουμε πολιτικές να ευνοούν την εργασία από το σπίτι ή την εργασία σε ομάδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους virtually, δεν είναι στον ίδιο φυσικό χώρο. Αυτό επιβάλλει διαφορετικές δεξιότητες και οργανωτικές και επικοινωνίας και συνεργασίας. Δεν είναι μόνο η αλλαγή των γενεών, είναι και η τεχνολογία, η ανάπτυξη της οποίας και η διαθεσιμότητα και η συνδεσιμότητα έχει κάνει πολύ διαφορετικό τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε, τον τρόπο σίγουρα που επικοινωνούμε, όχι μόνο μεταξύ μας, σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, σχεδόν το 28% των millennials βρίσκει την αγάπη του μέσα από το Facebook και το 33% χωρίζει με SMS, με text messaging. Αυτή η γενιά το βρίσκει αποδεκτό, κάτι που για προηγούμενες γενιές δεν ήταν. Επομένως, ζούμε σε μία περίοδο που πολλοί θα ακούσετε να την αποκαλούν disruptive, δηλαδή είναι περίοδος ραγδαίων αλλαγών που επιβάλλει παραδειγματικά μοντέλα διαφορετικά από αυτά που είχαμε υπόψη μας προηγουμένως. Δεν είναι όμως μόνο η τεχνολογία. Πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού που συνιστά τη λεγόμενη integrated επικοινωνία, έχει να κάνει με την παρακολούθηση των τάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα λεγόμενα insights που τροφοδοτούν τη στρατηγική μας, αλλά και την διαμόρφωση του επικοινωνιακού μας πλάνου. Εδώ παρουσιάζω αυτά που έχουν προκύψει από δική μας εταιρική έρευνα, από έρευνες δηλαδή της εταιρείας και εσωτερική επεξεργασία από το τμήμα Insights. Τα αποκαλούμε αυτά mega trends. Δηλαδή είναι τάσεις που καθορίζουν συμπεριφορές και επιλογές και μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες υποτάσεις μέσα τους. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εξοικειωμένοι όλοι οι επαγγελματίες επικοινωνίας με αυτές τις τάσεις. Ενδεικτικά αυτό που λέμε το ageless. Ζούμε σε μία περίοδο που δεν υπάρχει ηλικία. Το προσδόκιμο έχει ανέβει. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, ζουν καλύτερα, μένουν για περισσότερα χρόνια πιο νέοι και θέλουν, έχουν την απέτηση να θεωρούνται πιο νέοι. Αυτό, πέρα από την προφανή εξήγηση ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που απευθύνονται σε αυτό, για μας τους επαγγελματίες της επικοινωνίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν μιλάμε πια για μία στόχευση σε ένα κοινό που βασίζεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή 18-24, 25-35. Μιλάμε για μία στόχευση και αντίστοιχο περιεχόμενο που πρέπει να δημιουργήσουμε, που βασίζεται στα ενδιαφέροντα, στις αξίες, στις προτεραιότητες που έχει το συγκεκριμένο κοινό που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Άρα δεν μιλάμε πια για δημογραφικά χαρακτηριστικά που κατευθύνουν τη στρατηγική μας και το περιεχόμενό μας, αλλά για τις λεγόμενες φυλές. Μπορεί να το ακούσετε ως tribes αυτό. Η τάση για κάτι πιο κοντά σε μένα, closer to me, ή μπορεί να το ακούσετε όταν αναφέρεται σε τρόφιμα, τα λεγόμενα food miles. Θέλω να ξέρω ότι αυτό που καταναλώνω γνωρίζω την προέλευσή του. Αυτό είναι για μας σημαντικό, όχι μόνο για τα τρόφιμα, για τον τρόπο που οι πρώτες ύλες αναγνωρίζονται από τον καταναλωτή ως κοντινές, αλλά τι σημαίνει το λεγόμενο cultural relevance, πόσο κάποιος είναι κοντά σε μια κουλτούρα, από τη γραμματοσυρά που έχει μια ετικέτα μέχρι τις φωτογραφίες που χρησιμοποιεί στην επικοινωνία του. Πόσο κοντά είναι σε μια ιδιαίτερη κουλτούρα, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μάρκες ή εταιρείες οι οποίες είναι πολυεθνικές, που έχουν να προσεγγίσουν πολύ περισσότερες χώρες. Για την τεχνολογία είπα ορισμένα πράγματα. Θα πω κάτι που εμένα τουλάχιστον με εμπνέει πάρα πολύ. Σχετίζεται με τις εφαρμογές της augmented reality και τον τρόπο που μπορούμε ως επαγγελματίες της επικοινωνίας να έχουμε πρόσβαση, να δημιουργήσουμε εμπειρίες, μυρωδιές, εικόνες και πρωτογενή αίσθηση σε κοινό που είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά μας. Φανταστείτε να κάνουμε media events και να έχουμε συμμετοχή από εκπροσώπους που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. Επίσης, με την artificial intelligence, το χρησιμοποιούν ήδη τα γραφεία ειδήσεων πάρα πολλών media. Έχουμε πρόσβαση σε μια πληροφορία που κάνει την αλήθεια και την αξιοπιστία πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Πιστεύω λοιπόν σε αυτές τις εφαρμογές, όπως και στις εφαρμογές που μπορούμε να έχουμε από τη σωστή ανάγνωση τάσεων, όπως η επιθυμία κάποιων να διαμορφώνουν τις αγοραστικές τους συνήθειες με βάση τους ηθικούς τους κανόνες και αυτό που θεωρούν εκείνοι σωστό. Μας δίνει μια σωστή αίσθηση, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, για να φτιάχνουμε συσκευασίες, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πιο φιλικές από το περιβάλλον, να ξεκινάμε, όπως εδώ στην Ελλάδα, να έχουμε ανακυκλωμένο πλαστικό στις συσκευασίες μας και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν, αν εμείς ως επαγγελματίες αναγνωρίσουμε αυτές τις τάσεις, τι θα τις κάνουμε? Ο πρωταρχικός σκοπός ενός επαγγελματία είναι να δημιουργήσει εμπιστοσύνη, να απευθυνθεί στο κοινό και να δημιουργήσει εμπιστοσύνη είτε για το εταιρικό μπραντ, είτε για το καταναλωτικό μπραντ που εκπροσωπεί. Η εμπιστοσύνη, λοιπόν, και έχω βάλει εδώ ορισμένα στοιχεία από μία πρόσφατη έρευνα της Κάνταρ για τον τρόπο που δημιουργείται η εμπιστοσύνη σε disruptive times, έχει σχέση με την προσωποποιημένη επικοινωνία. Και γιατί αυτό είναι διαφορετικό? Έχω βάλει το χρυσόψαρο ως αρχική εικόνα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι εταιρείες λειτουργούν μέσα σε μια γυάλα. Είναι ορατές από παντού. Ο καθένας μπορεί να εντοπίσει τις αδυναμίες τους. Ισχύει πολύ περισσότερο στην ψηφιακή εποχή, που έχουμε μπει και εθελοντικά μέσα σε αυτή τη γυάλα όλοι μας. Άρα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κάθε φορά, σε οποιοδήποτε σημείο επαφής έχουμε με τους καταναλωτές μας, το ανέφερε αυτό και η Ιβέτ προηγουμένως, είτε πρόκειται για το website μας, βρίσκει άτομο, βρίσκει όνομα, είναι προσωπικό, ποιος απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο, τι γράφει η ετικέτα του προϊόντος μας. Ο καθένας μπορεί να κρίνει το όραμα της εταιρείας από την πολιτική επιστροφών ή παραπώνων που δέχεται μια εταιρεία και να κάνει και social commentary γι' αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να ενσωματώνουμε αυτή τη γνώση που έχουμε για την προσδοκία που υπάρχει γύρω μας και να δουλεύουμε πάνω σε αυτή, προσπαθώντας να υπάρχει συνέπεια σε όλα τα touch points που λέμε, από όπου και αν έρθει σε επαφή με το brand μας, με την εταιρεία μας ή με το προϊόν μας ο καταναλωτής και ο πολίτης. Αυτά λοιπόν για τους επαγγελματίες, αυτά για τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας κάποια πράγματα που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικά για όποιον ξεκινάει τώρα ως επαγγελματίας και πιστεύω ότι πρέπει να τα γνωρίζει. Συνηγορώντας αυτό που είπε και η Ιβέτ και για την επαγγελματική της πορεία, κανένας δεν προσλαμβάνει σήμερα κάποιον για αυτό που έχει ήδη κάνει. Τον ενδιαφέρει αυτό που μπορεί να κάνει στη συνέχεια. Τι βάζει στο τραπέζι, ποιο είναι το potential που έχει. Και δύο χαρακτηριστικά που χτίζουν αυτό το potential είναι, κατά τη γνώμη μου, η ικανότητά του να μαθαίνει και όχι μόνο να αφομοιώνει, αλλά να έχει την περιέργεια, αυτό που λέμε intellectual curiosity, να είναι ανοιχτό σε καινούργια πράγματα, αλλά και να μαθαίνει, να ξεμαθαίνει και να μαθαίνει άλλα πράγματα στη συνέχεια. Και το δεύτερο που θεωρώ επίσης σημαντικό είναι να απολαμβάνει την αλλαγή, να το θεωρεί ως μεγάλη πρόκληση, γιατί αυτή η πρόκληση μας κάνει έτοιμους να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που πήρα περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατατοπιστική η παρουσίαση και πολύ έτσι, ενδεικτική για τα καινούργια trends που υπάρχουν. Θέλω να θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας Conference, τις οποίες μπορούμε να τις διαβάσουμε αργότερα. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Μ' άρεσε πολύ το ageless που είπες. Και... Ναι. Με αντιπροσωπεύει. Θέλω να ρωτήσω κάτι και θα ξεκινήσω από την Ιωάννα και μετά μπορούμε να πάμε γύρω-γύρω. Είναι προφανές ότι ο digital κόσμος που έχουμε μπει και φέρνει μεγάλες αλλαγές στην επικοινωνία και κατά πολλούς τελειώνει κιόλας την επικοινωνία με τον τρόπο που παραδοσιακά ξέραμε. Ήθελα να το σχολιάσεις και να μου πεις πώς εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό πράγμα, το οποίο προφανώς είναι ένα δυναμικό ζήτημα, όλο το digitalization, και τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια θα είναι προφανώς ακόμα περισσότερο, πώς αλλάζει τη δουλειά του επαγγελματία της επικοινωνίας και πώς του διαμορφώνει ίσως άλλα χαρακτηριστικά στη δουλειά του. Όντως, δεν ξέρω, ακούγομαι. Όντως, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, καθώς οι εταιρείες, τα brands και όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα πιέζουν συνέχεια για περισσότερο user-generated content, θα υπάρξουν και πολλή δημιουργία αυτού του content. Για μας, τα brands, νομίζω η πρόκληση θα είναι πώς να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση, πώς θα παρακολουθούμε τα trends, τι θα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πάντα on top of our game. Αναφέρθηκε πριν, νομίζω, η Αγγελική στο augmented reality, artificial intelligence, το βίντεο ήδη, νομίζω, μπορεί να θεωρηθεί και ξεπερασμένο. Όλα αυτά είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην αλλαγή του ψηφιακού περιβάλλοντος. Και εμείς, σαν brands και εταιρείες και επαγγελματίες επικοινωνίας, πρέπει να συνεχώς να βρίσκουμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε και να είμαστε, όπως είπα πριν, on top of our game. Εμείς στη Mastercard πολύ πρόσφατα, πριν από 1-2 μήνες, ανακοινώσαμε το καινούριο μας ή το νέο μας ηχητικό σήμα. Αυτό, για παράδειγμα, είναι μια ταυτότητα όπου όλοι οι κάτοχοι καρτών Mastercard παγκοσμίως είτε αλληλεπιδρούν σε φυσικό, είτε σε ψηφιακό, είτε σε φωνητικό περιβάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν οικία και έτσι μια αναγνωρισιμότητα ως προς το brand. Αυτό για μας είναι ένα πάρα πολύ καθοριστικό στοιχείο που θα ενσωματωθεί σε όλες τις επικοινωνίες μας και θα βοηθήσει το brand να χτίσει την αρχιτεκτονική του και να είναι και αναγνωρίσιμος προς τον τελικό καταναλωτή από σήμερα και στο μέλλον. Ωραία. Θέλει κανείς άλλος να απαντήσει σε αυτό ή να πάμε... Ωραία. Μία ερώτηση που ήθελα να ρωτήσω στην Ιβέτ είναι... και προφανώς όχι μόνο την Ιβέτ, αλλά λέω την Ιβέτ για να ξεκινήσουμε. Έρχεται η ώρα που πρέπει να προσλάβεις κάποιο καινούριο στέλεχος στην ομάδα σου. Και έρχεται κάποιος νέο αγόρι ή κορίτσι που έχει τελειώσει τις σπουδές του. Ποια 3 πράγματα θα ήταν αυτά που θα ξεχώριζες εσύ ως χαρακτηριστικά και ως παρουσία ενός ανθρώπου για να τον προσλάβεις στη δουλειά? Καταρχάς, είναι παραπάνω από 3. Θα σου πω για να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Ένα από τα πρώτα κομμάτια τα οποία θα έκανε, καταρχάς θα ενθάρρυνα τον νέο κόσμο, η ανεξαρτήτου ηλικίας, να ασχοληθεί με το κομμάτι του marketing και της επικοινωνίας. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός, εξελίσσεται συνεχώς, καινούργιες προσλαμβάνουσες, ένα αντικείμενο με το οποίο δεν βαριέσαι ποτέ. Έχεις κάθε μέρα να αντιμετωπίσεις και μια καινούργια κατάσταση. Όλα αυτά δεν τα λέω για να πω πόσο καλό είναι το marketing, είναι για να αρχίσω να δίνω μια διάσταση του ποιες είναι οι δεξιότητες που κανείς πρέπει να έχει για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια θέση. Αναφερθήκαμε, νομίζω, όλοι, και εσύ αλλά και οι συνομιλήτριές μας, στο κομμάτι του πόσο πρέπει να έχεις μια ολιστική προσέγγιση στα πράγματα. Άρα, το να μπορείς να απομακρύνεσαι από το μικρό και να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα είναι ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και να μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα το κάθε πρόβλημα το οποίο, και την κάθε κατάσταση στην οποία θα σου δοθεί. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει κάποιος να έχει είναι να μπορεί να φέρει κοντά, όχι με την νόμους της επικοινωνίας, να μπορεί να έχει επιρροή και να δούμε ότι μπορεί να συγκεράσει διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικά project. Είναι μια δουλειά την οποία δεν την κάνουμε ποτέ μόνοι μας. Ο καθένας από εμάς έχει είτε ομάδα και άλλους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να μπαίνουν και να δημιουργούν. Άρα, μιλάμε για cross-functional ομάδες, οι οποίες κάποιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να τις διαχειριστεί. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι δεν απαραίτητα πρέπει να έχει επικοινωνιακό background. Οι περισσότεροι, αν δούμε ακόμα και σήμερα, και μου άρεσε το γεγονός ότι η Έρικα ανέφερε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι πριν να έρθει στο κομμάτι του marketing και της επικοινωνίας, είχε ασχοληθεί με τη διαφήμιση, που είναι ένας φυσικός χώρος εξέλιξης στο να περάσεις στο κομμάτι της επικοινωνίας και δείχνει το πόσο πιο broad perspective μπορείς να έχεις τα πράγματα. Αν λίγο πολύ μπορώ να τα μαζέψω, είναι ότι δεν είναι πυρηνική φυσική αυτό που ζητάμε, αλλά ζητάμε μια κοινή λογική, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στη δουλειά μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τι σπουδές ακριβώς έχεις ή την προϋπηρεσία. Έχουμε πάρα πολλούς στο χώρο μας οι οποίοι έχουν τελειώσει πολυτεχνείο, για παράδειγμα, το οποίο θα λέγει κανείς, ή φαρμακευτική. Και είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι στο κομμάτι του μάρκετινγκ σε σχέση με εμάς που είμαστε, ας πούμε, με εμένα που είμαι οικονομολόγος. Άρα θα έλεγα ότι η λογική, κοινή λογική, ξεκάθαρη σκέψη, ανοιχτό μυαλό, να ακούει κανείς, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι επίσης, νομίζω, μεγάλο προσόν το κανείς να μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται, να έχει όραμα. Να θέλει να τραβήξει, το είπα και πριν, να θέλει να τραβήξει τα πράγματα μπροστά, να τα εξελίξει, να αλλάξει, να σπάσει αυγά. Δημιουργία, νομίζω ότι η δημιουργικότητα είναι πολύ κομμάτι και το να είμαστε φάνταστοι, γιατί αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα είναι διαφορετικά και ακόμα και αν έχεις να αντιμετωπίσει μία κατάσταση, δεν σημαίνει ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τρόπο, αλλά πρέπει να βρεις τον τρόπο εκείνο με φαντασία και δημιουργικότητα για να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Διάθεση συνεργασίας, είπα, κανένας δεν είναι μόνος του και κανένας δεν πετυχαίνει από μόνος του. Να σέβεται τους γύρω του και να μην υποτιμά. Και πολύ σημαντικό κομμάτι σε μια και κοινωνία, αλλά και επαγγελματική κοινωνία που αλλάζει και με όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που ζούμε και στο κομμάτι της τεχνολογίας, είναι να είναι κανείς ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμόζεται. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό του χαρακτήρα είναι και έχει να κάνει με το potential που έλεγε η Αγγελική. Είναι το να μπορείς να τολμάς, να λες τη γνώμη σου, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, να μην προσπαθείς να αναπαράξεις την περπατημένη. Και επίσης να δοκιμάζεις και να δοκιμάζεσαι και να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομμάτι από το να μπορείς να είσαι ανοιχτός στο να μάθεις από τα λάθη που έχεις κάνει. Κανένας από εμάς, νομίζω, για να φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, δεν έχει υποπέσει σε τρομερά σφάλματα. Όμως αυτά μας έχουν κάνει πιο δυνατούς. Και βεβαίως όλα αυτά προαπαιτούν ότι έχεις μία ενστιναίσθηση έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις τον πελάτη. Ο οποίος πελάτης μπορεί να είναι σήμερα ο εξωτερικός σου πελάτης, αλλά μπορεί να είναι και ο συνάδελφος δίπλα σου, μπορεί να είναι ο προϊστάμενός σου. Γιατί και όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστείς στην καθημερινότητά σου. Και όλα αυτά, πιστέψτε με, βγαίνουν από ένα ίντερβιου. Μακροσκελές ίσως, αλλά βγαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ, Ιβέτ. Να πάμε στην πρώτη ερώτηση και να είναι συνδυαστική με αυτό που λέγαμε τώρα και αν μπορούσε η Αγγελική να μας απαντήσει, ποια skills αναζητάτε από έναν φοιτητή που δεν έχει εργασιακή εμπειρία, αλλά έχει τεράστια διάθεση για μάθηση και εξέλιξη. Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για skills, δεν περιμένουμε δηλαδή δεξιότητες, αλλά περισσότερο προσωπικότητα, αξίες. Ανέφερε και η Ιβέτ πάρα πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που κοιτάμε στην προσωπικότητα κάποιου και στη διάθεσή του να γίνει καλύτερος. Να επιδιώξει και ο ίδιος να μάθει και να βελτιωθεί, αλλά και να δώσει στους άλλους. Θα έλεγα και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για νέους ανθρώπους ή νέους αποφοίτους να βρούνε δουλειά αμέσως μόλις αποφοιτήσουν, οπότε ψάχνουν και σε σχέση με κάποιον που έχει κάποια προϋπηρεσία θεωρούν ότι μειονεκτούν. Θα πρότεινα να κάνουν δύο πράγματα. Ένα, η αναζήτηση δουλειάς είναι full-time δουλειά. Δηλαδή πρέπει να είναι συστηματική και να βάζουν στο πρόγραμμά τους κάθε μέρα συγκεκριμένες ώρες και πολύ στοχευμένα να ψάχνουν για ευκαιρίες απασχόλησης. Το δεύτερο είναι εθελοντισμός. Επιλέξτε μία οργάνωση ή ένα τομέα που σας ενδιαφέρει να προσφέρετε. Είναι μία οργανωμένη κοινότητα ή τουλάχιστον επιλέξτε εσείς κάποια που θεωρείτε ότι είναι μια οργανωμένη κοινότητα, με ιεραρχία, με επιμερισμό εργασιών. Θα σας μάθει πράγματα για τον τρόπο που συνεργάζονται ομάδες και θα δώσει στο βιογραφικό σας ένα πλας που θα μπορέσει να αποτελέσει ένα ελκυστικό στοιχείο για τον υποψήφιο εργοδότη. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι με ενημερώσαν ότι έχουν ανοίξει και η πλατφόρμα για αιτήσεις για τα business days που ακολουθούν μετά το πανόραμα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ερικα, γιατί η δεύτερη ερώτηση είναι λίγο ειδική για την εταιρεία Χρυσός. Πώς το E360 επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στο crisis management, όπως αυτό που αντιμετωπίζει η Ελληνικός Χρυσός. Ναι. Μάλλον θα αναδιατύπωνα την ερώτηση ως προς το εργαλείο. Δεν θα έλεγα ότι είναι εργαλείο. Μάλλον δίνει όθηση. Είναι η πλατφόρμα, είναι η ομπρέλα, η οποία ουσιαστικά έρχεται να αγκαλιάσει όλες τις τακτικές επικοινωνίας που θα έρθουν να βοηθήσουν την εταιρεία να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια κρίση. Γιατί το πρωτεύον είναι πρώτα να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας, να έχουμε τους στόχους μας και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να, ουσιαστικά να πλανάρουμε τα κανάλια, τα μηνύματα απέναντι στα κοινά στα οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Αυτό που σας έδειξα νωρίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έμεσα είναι ένα πρόγραμμα ολιστικής επικοινωνίας για τη διαχείριση μιας κρίσης. Η εταιρεία συνολικά προσπαθεί να κάνει shift στο perception της κοινής γνώμης σε σχέση με την εικόνα και τη φήμη της. Και η στρατηγική την οποία έχει ακολουθήσει και είναι μέρος συνολικά της 360 επικοινωνίας της, είναι ακριβώς αυτή. Αρχικά να εκπαιδεύσει. Άρα λοιπόν, το παράδειγμα που είδαμε πριν, η digital εφαρμογή, το website, το corporate video, τα visuals τα οποία έχουν παραχθεί, είναι υλικά τα οποία θα έρθουν να μιλήσουν με πολλούς τρόπους σε όλα τα κοινά και μέσα από όλα τα κανάλια του φάσματος της επικοινωνίας. Θα αξιοποιηθούν ραδιόφωνα, print, το digital περιβάλλον, άρα ουσιαστικά όλο αυτό θα έρθει να λειτουργήσει συνδυαστικά για να έμεσα να αρχίσει να χτίζει, αν το θέλετε, μια διαφορετική εικόνα στο μυαλό του καταναλωτή για την ίδια την εταιρεία. Όλο αυτό σαφώς θέλει πολύ κόπο, θέλει συστηματική δουλειά, θέλει επαναληψιμότητα, θέλει υιοθέτηση διαρκώς, μάλλον παρακολούθηση και υιοθέτηση των πρακτικών που υπάρχουν εκεί έξω, για να μιλάς όσο το δυνατόν πιο σωστά, πιο εύστοχα, πιο γρήγορα απέναντι στον καταναλωτή και θέλει να είσαι σε εγρήγορση, θέλει να παρακολουθείς το τι γίνεται εκεί έξω, το τι λέγεται για σένα, καθότι μία εταιρεία και όχι μόνο ο Ελληνικός Χρυσός, όπως είπαμε πριν, είναι στη γυάλα και είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο εκτεθειμένη. Από το μικρό παράπονο που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής στο call center, από το tweet το οποίο θα ανεβάσει, από το δημοσίευμα το οποίο θα βγει στον αέρα, από οτιδήποτε. Άρα δυνητικά η κρίση υπάρχει για μια εταιρεία ανα πάσα στιγμή. Και οφείλει η εταιρεία στρατηγικά να έχει προετοιμαστεί έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο αποτελεσματικά. Νομίζω μια ερώτηση που έχει ενδιαφέρον είναι αν αυτή η ερώτηση που λέει για το marketing, αν είναι skill ή δημιουργείται ή αν είναι έμφυτο. Δηλαδή, αν υπάρχουν χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο που τον οδηγεί προς το marketing ή το marketing είναι ένα πράγμα όπως και άλλα που μαθαίνεται μέσα από επαγγελματική εμπειρία και μέσα από διάβασμα σπουδών σε ενασχόληση, λέει εδώ. Ιωάννα. Εγώ πιστεύω, όπως κάθε πράγμα που θέλουμε να είναι επιτυχημένο, πρέπει να αποτελεί πάθος. Το skill είναι μία λέξη που, ναι, τη χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι κάποιος έχει επικοινωνιακά skills ή όχι κτλ. Αλλά για να είναι κάποιος επιτυχημένος σε αυτό που κάνει, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχει πάθος για αυτό που θέλει να κάνει. Σίγουρα οι σπουδές βοηθούν να βάλουν όλα τα πράγματα σε ένα πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ είμαι 15 χρόνια στο μάρκετινγκ, έχω σπουδάσει διπλωματία, διεθνείς σχέσεις και οικονομικά. Νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα. Να πούμε ότι ναι, μεν οι σπουδές, τα σεμινάρια, τέλος πάντων, ό,τι κάνουμε σε εκπαιδευτικό επίπεδο μας βάζουν σε ένα πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω το ανέφερε και η Ιβέτ στην αρχή της ομιλίας της, ότι δεν πετυχαίνουμε αυτό που δεν θέλουμε αρκετά, πώς το είπες. Να το ότι δεν επιθυμούμε αρκετά. Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι ακριβώς αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε το πάθος μας και αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Ωραία. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο νομίζω είναι σημαντικό να απαντηθεί, που έχει σχέση με το αν οι εργοδότες και οι εταιρείες ψάχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία και δει λόγω του γεγονότος ότι προφανώς και η ανεργία είναι ένα σημαντικό θέμα ή αν δίνουν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους οι οποίοι μόλις τελειώνουν το πανεπιστήμιο ή μόλις τελειώνουν τις σπουδές τους ή... Ερικα, θες να απαντήσεις αυτό. Κατά πόσο δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα ή είναι κάτι που δεν γίνεται και εσύ θα μπορούσε να δώσεις και ευκαιρία και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν μόλις τελειώσει χωρίς προϋπηρεσία το πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και έτσι αναστρέφεται η παραδοσιακή αυτή πεποίθηση του ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η εμπειρία, το πτυχίο και να κουβαλάμε στις πλάτες μας όλα αυτά τα γαλόνια. Και αντιθέτως και με την άνοδο, αν το θέλετε, της τεχνολογίας και της ψηφιακής, τέλος πάντων, της ψηφιοποίησης των πάντων, νομίζω και οι εταιρείες στρέφονται σιγά-σιγά στο να αγκαλιάζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μόλις τελειώσει, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, φρέσκοι, με όρεξη, και νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή είναι αδούλευτοι και μπορούν να δουν κάποια πράγματα έτσι με μία ματιά πιο εξωτερική, με μία τρίτη ματιά, μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία, και η εταιρεία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί, αν το θέλετε, να τους πλάσει σε εισαγωγικά, να μην ακουστεί άσχημα αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να τους ενσωματώσει και στη δική της κουλτούρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας που κουβαλάμε όλοι, όταν μάλιστα είμαστε και πολλά χρόνια σε μια εταιρεία, είναι πολύ δύσκολη στη μετάβαση, το να αφήσεις κάτι πίσω σου και να ενσωματωθεί σε κάτι καινούριο. Οπότε ένας νέος άνθρωπος αυτό μπορεί να το υπηρετήσει εξαιρετικά. Άρα νομίζω ότι πράγματι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και κάνουν αυτή τη στροφή και παίρνουν κοντά τους νέους ανθρώπους. Θα ήθελα να συμπληρώσω ακριβώς αυτό που είπε η Έρικα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα εταιριών που απευθύνονται σε νέους αποφύτους, όπου η προϋπηρεσία δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να χαρτογραφήσουν και να επιλέξουν τους υποψηφίους με την κατάλληλη προσωπικότητα και τις δυνατότητες για να γίνουν τα νέα στελέχη της εταιρείας και να διαμορφωθούν, όπως είπες, Έρικα, από την αρχή. Άρα, μία συμβουλή είναι να επιδιώκουν να βρίσκουν τα προγράμματα management trainee που κάνουν εταιρείες, πολλές, μεταξύ των οποίων και η δική μας είναι έξω τα σχετικά έντυπα. Συγγνώμη που το κάνω πίτσα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουν ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο σε μια εταιρεία. Η πραγματικότητα, νομίζω, είναι, και η Ιβέτ είναι ζωντανό παράδειγμα της προσωπικής ιστορίας που είπε, είναι ότι τη στιγμή που ξεκινάει το interview και βλέπεις το βιογραφικό, μετά το υπόλοιπο έχει απόλυτη σχέση με το χαρακτήρα του ανθρώπου απέναντι. Κανείς δεν μένει στο αν... έχει τελειώσει το τάδε πανεπιστήμιο, έχει κάνει την τάδε δουλειά, την τρίτη δουλειά. Απόδειξη ότι και εμείς, σαν εταιρεία που έχουμε πολλούς trainees που έρχονται, πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά, επειδή ακριβώς είχαν σπίθα, είχαν ενδιαφέρον, είχαν curiosity, είχαν περιέργεια, είχαν φιλοδοξία, καταφέραν και τώρα πια είναι μεγάλα στελέχη της εταιρείας, ξεκινώντας από μια διαδικασία ουσιαστικά internship καλοκαιρινού. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το βασικό πράγμα είναι μέσα σας να το πιστεύετε, να το θέλετε και να έχετε το πραγματικό ενδιαφέρον και το curiosity, το οποίο σας διαβεβαιώ ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι και σας κάνει interview το καταλαβαίνει αμέσως. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να προσθέσει κάτι. Απλώς να πω ότι μέσα από το Live Legacy, η Mastercard πρώτη φορά στην Ελλάδα έδωσε 2 τέτοια internships. Οπότε είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού που έλεγες, Έρικα. Και να πω ότι τον Οκτώβριο που θα το ξανακάνουμε θα υπάρχει ξανά η ευκαιρία. Οπότε κορίτσια. Και αγόρια. Είπαμε, είχαμε. Και αγόρια. Γυναίκες δεν είναι. Ναι. Α, οι δύο θέσεις είναι και για αγόρια. Φέτος ήταν μόνο, μάλλον 18 ήταν μόνο για γυναίκες. Το 19 θέλουμε να το εξελίξουμε, γιατί καλό το diversity, αλλά και το equality είναι επίσης καλό. Να ρωτήσουμε ένα πράγμα το οποίο ήθελα να το ρωτήσω εγώ και έχει πολύ σημασία με το ζήτημα της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικότητας. Πολλές φορές στη διαφήμιση και στο marketing έχεις μια έξυπνη ιδέα, μια δημιουργική ιδέα, αρέσει εσένα, στους φίλους σου, στην εταιρεία, αλλά αυτό δεν γελάζει στον καταναλωτή απαραίτητα. Πού βρίσκεται αυτός ο συνδυασμός των δύο πραγμάτων και πού υπάρχει μια χρυσή ισορροπία μεταξύ των δύο, Ιβέτ? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία θα μου δώσει πριν από αυτό μία πάσα για να σας δείξω, επειδή βλέπω ότι ο κόσμος λίγο έχει αρχίσει και κουράζεται και μας εγκαταλείπει, να σας δείξω ένα βίντεο που δεν έδειξα πριν. Οπότε, αν θα μπορούσαμε να δείξουμε, λέω, στους συναδέλφους στην κονσόλα, αν μπορούν ένα βίντεο που είχαμε σε κρεμότητα από την παρουσίαση να το βάλουμε τώρα. Μπορούμε. Μπορούμε. Μία πάσα για βίντεο. Αυτό είναι. Ναι. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. Επέλεξα να δείξω το βίντεο, είναι όχι γιατί ξέχασα, γιατί με συνεπήρησε πριν η ομιλία και δεν τα έδειξα. Είναι απλώς για να σας δείξω κάποια πράγματα, το πώς αλλάζουν. Και το ανέφερε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η Αγγελική. Ο κόσμος έξω μπορεί να προσεγγιστεί σχετικά εύκολα, γιατί δεν χρειάζεται να ξέρουμε το όνομά του, δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιος είναι. Έχουμε τόσα πολλά στοιχεία, άρα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα διάφορα tribes, όπως ανέφερε η Αγγελική, και να μπορέσουμε να τους προσεγγίσουμε. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη η εξέλιξη η τεχνολογική και ζούμε και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έχοντας το digital, μας δίνει την ευκαιρία να μπορέσουμε να βρούμε ποια είναι εκείνα τα οποία δουλεύουν με τον πελάτη εκεί έξω και ποια όχι. Υπάρχει το trial and error, το οποίο μπορείς να κάνεις κάποια testing με μικρές κατηγορίες, σε μικρά κοινά, σε μικρότερα κοινά, ο καθένας τα ορίζει ανάλογα με το κοινό, το οποίο βέβαια στοχεύει, και να δείτε αυτό που λειτουργεί περισσότερο, τι λιγότερο, πώς μπορεί να βελτιστοποιήσει το μήνυμά του. Και έτσι να φύγουν όλα αυτά που έχουν οι παλαιότεροι πλάνα. Εγώ ξέρω ότι με πάρα πολλά χρόνια γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ή τι θα μας πει η έρευνα, τα ξέρουμε εμείς καλύτερα. Όσες έρευνες και να κάνουμε, εξελισσόμαστε όλοι τόσο πολύ που συνέχεια πρέπει να παρακολουθούμε το κοινό μας από πάρα πολύ κοντά. Άρα το να μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία, νομίζω ότι το digital είναι κάτι το οποίο μας δίνει πάρα πολύ καλά τη δυνατότητα αυτή. Και εδώ απλώς θα πάρω την πάσα, γιατί λόγω χρόνου, να πω το εξής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η Digital Τράπεζα στην οποία είμαι. Γιατί αν ρωτήσω πώς ξέρουν την Praxia Bank εδώ πέρα, δεν τολμώ να ρωτήσω και δεν ξέρω πόσα χέρια θα σηκωθούν. Απλώς να πω ότι είναι το εγχείρημα για να γίνει πρώτη φορά μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος εξελίσσεται τόσο πολύ ψηφιακά, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη μέσα από την οθόνη. Γιατί αυτό είναι και, ίσως και να πούμε και για τα trends τα οποία έρχονται αυτή τη στιγμή. Είναι ότι ο πελάτης θέλει, ο κόσμος, και η λέξη πελάτης είναι ίσως λίγο αδόκιμη, αν μπορούμε να το πούμε. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς, ίσως, τη ζωή του τη ζει πάρα πολύ μέσα από κάποια οθόνη. Είτε αυτή είναι η οθόνη του κινητού, ή του υπολογιστή του, ή του τάμπλετ, ή ακόμα και της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 250.000 smart TV σήμερα στην Ελλάδα, οι οποίες κυρίως χρησιμοποιούνται για να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε. Άρα το να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα από οποιαδήποτε οθόνη. Μικρή ή μεγάλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον στη ζωή μας. Και να πω το εξής, ότι μία από τις τάσεις είναι ότι μιλώντας για οθόνες, εδώ θα πω ότι δεν μετράει πάντα το μέγεθος και ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ mobile. Άρα το κομμάτι του να χρησιμοποιούμε, να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε ότι το κομμάτι του κινητού τηλεφώνου είναι πολύ σημαντικό και οτιδήποτε σχεδιάζουμε και φτιάχνουμε να μπορεί να είναι optimized και να μπορεί να λειτουργήσει από την οθόνη του κινητού μας. Γιατί είναι αυτό το οποίο το χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Πολλές φορές 24 ώρες στο 24ωρο. Δεν τολμώ επίσης να ρωτήσω τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε το πρωί ή το τελευταίο βράδυ που κάνετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Νομίζω ότι είναι πολύ. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι, επειδή λέγαμε για το πώς μπορούμε να τεστάρουμε κάποια πράγματα, είναι ότι η τεχνολογία πλέον μας δίνει τη δυνατότητα με τα iterative processes τα οποία μπορούν να ακολουθηθούν από τα διάφορα συστήματα, να κάνουμε σιγά σιγά, να απλώνουμε κάποιες σε επίπεδο software, να κάνουμε μικρά απλά πράγματα, να βλέπουμε πώς αυτά λειτουργούν, να τα εξελίσσουμε, να βελτιώνουμε το σύστημα μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι πάντα αυτό που λέγαμε, πρέπει να είμαστε στο 100% έτοιμοι για να βγάλουμε κάτι. Μπορούμε να δοκιμάζουμε σε πιο απλή μορφή, να προσθέτουμε, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Ένα άλλο κομμάτι είναι το omnichannel, το οποίο σημαίνει ότι τον κόσμο πρέπει να μπορούμε να τον πιάσουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνουμε μια διαδικασία. Παράδειγμα, έστω και μια αγορά ακόμα, για να μην πω μόνο στο τραπεζικό κομμάτι. Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια, ξεκινάω σήμερα, όμως χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο και δεν μπορώ να το τελειώσω εκείνη τη στιγμή. Όταν θα επιλέξω να μπω την άλλη φορά μέσα από το κινητό μου, γιατί θα είμαι στο λεωφορείο και δεν θα έχω τι να κάνω, πρέπει να έχω την ίδια εμπειρία. Άρα πρέπει εμείς να το ορίζουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε την ίδια εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τελειώσαμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πάνελ προφανώς. Θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε. Ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ιβέτ, την Ιωάννα, την Έρικα, την Αγγελική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να ήταν χρήσιμο.